Γεια σας παιδιά. Πώς θα συνδέσουμε ένα τριφασικό μοτέρ από το εσωτερικό ακόμα, όχι μόνο τα καλώδια που θα βάλουμε, είτε είναι μαύρο, κόκκινο, καφέ ή μαύρο, καφέ, γκρι, όπως ήταν παλιά ας πούμε, έτσι. Θα δούμε από το εσωτερικό πώς θα συνδέσουμε πάνω με τις λαμίτσες. Λοιπόν, πώς είναι τα καλώδια. Αυτά είναι που έρχονται από μέσα. Αυτά δεν πειράζει. Όπως και να τα βάλουμε, δεν πειράζει. Θα βρούμε την άκρη, μετά πώς να τα συνδέσουμε εδώ. Αυτά δηλαδή τα τρία καλώδια που έρχονται εσωτερικά, πώς θα πάνε. Πρέπει να βρούμε εδώ, γράφουνε απάνω. Γράφουνε εδώ, αλλά να το δείτε και αναλυτικά, δηλαδή με ένα λαμπάκι. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε. Το ένα θα πάει διαγώνια, από εδώ εδώ, δηλαδή θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το καλώδιο, που είναι το καλώδιο για να μας ανάψει το λαμπάκι. Αυτό είναι. Αυτό δηλαδή το καλώδιο πρέπει να πάει εδώ. Είδατε, έτσι. Τώρα πάμε, όπως είναι τώρα πρέπει να πάμε, εδώ και εδώ. Αυτά εδώ πρέπει να ανάψουνε. Για να δούμε ποιο είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή το μαύρο το καλώδιο που έρχεται εσωτερικά θα πάει εδώ. Και το άλλο θα πάει εδώ. Αν δεν μας ανάβει το λαμπάκι, πάει να πει ότι σημαίνει κάτι δεν πάει καλά στο εσωτερικό. Δηλαδή πάμε πάλι. Ή έχουμε εδώ, εδώ και διαγώνια. Πάλι εδώ. Να βάλουμε τις βίδες. Αυτό είναι. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε τις λάμες. Πάλι θα βιδώσουμε από την πάνω πλευρά. Ωραία και τις λάμες, εντάξει. Λοιπόν, τώρα το συνδέσουμε στον πίνακα. Πάμε. Γύρωση. Κάτω που έχει εδώ πέρα. Βάζουμε τη γύρωση, το κίτρινο καλώδιο. Μαύρο καλώδιο. Στο κέντρο. Καφέ καλώδιο. Πρώτο. Γκρι καλώδιο. Στο τέλος. Έχουμε αυτή τη σύνδεση εδώ. Με αυτή τη σύνδεση εδώ θα φέρουμε μία στροφή που θα φέρνει ας πούμε δεξιά. Εάν αλλάξουμε αυτά τα δύο, μετά θα φέρνει αριστερά. Τώρα υπάρχει ενδεχόμενο να μην είναι τα χρώματα τα καλώδια αυτά όπως ήταν παλιά. Να είναι δηλαδή και ένα κόκκινο. Δεν υπάρχει γκρι δηλαδή. Τι κάνουμε. Αν είναι το κόκκινο, βάζουμε το κόκκινο πρώτο. Και πάει. Κόκκινο, μαύρο, καφέ. Ό,τι μαθαίνουμε καλό είναι, εντάξει, στο μυαλό το βάζουμε μέσα, αχρίαστο να είναι, αλλά το δείχνουμε και το άλλος. Εντάξει παιδιά, μην ξεχάσετε και αυτό, έτσι, όλοι θα το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ αποτελεσματικό να βρίσκουμε κομμένα καλώδια, όπως βρήκαμε δηλαδή και μέσα την περιέλιξη που πρέπει να πάει ο κάθε ένα. Ένα διαγώνιο και ένα τάρα, έτσι, εντάξει παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, προχωράμε μαζί. Προσοχή με τα ρεύματα.